Έχει δόθει εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας, σχετικά καλή εκκίνηση για τα λογά, για την πρωτοπορία. Αμέσως ο Γυριώνης, ο οποίος θα πάρει την πρωτοπορία από τον Dr. Παντελή, έρχεται απ' έξω Royal Henel αλλά και Μάντι τη Ρεσία. Η Ελαφίνα λίγο πίσω στο σημείο αυτό. Και έρχεται ο Μάντι τη Ρεσία να κάνει νωρίς-νωρίς την επίθεση του και να πάει στην πρωτοπορία από τον Γυριώνη. Royal Henel ακολουθεί και αυτή στη δεύτερη θέση. Να η Ελαφίνα εξωτερικά που θέλει να βελτιώσει θέση βάρος της Σιμώνας, καθώς ο Μάντι τη Ρεσία είναι μπροστά. Royal Henel και Ελαφίνα τώρα εξωτερικά θέλουν να τον καταδιώξουν πάντα στην πρωτοπορία. Ο Μάντι τη Ρεσία, Royal Henel και Ελαφίνα συγκαλπάζουν στη δεύτερη θέση. Μάντι τη Ρεσία θέλει να μπει με πλεονέκτημα στην ευθεία. Καταδιώκεται συνεχώς και από την Ελαφίνα και από την Royal Henel. Με τον Μάντι τη Ρεσία, ωστόσο, να είναι στα 5-6 μίκη. Royal Henel και Ελαφίνα στη δεύτερη θέση. Να η Κατερινάκη Αλληνάκη που κάνει finish. Μάντι τη Ρεσία. Είναι πολύ δυνατός ο Μάντι τη Ρεσία. Είναι 6-7 μίκη. Μάχη είναι για τη δεύτερη θέση. Μάντι τη Ρεσία. Πάει να κερδίσει εύκολα. Να ο Dr. Παντελής που κάνει finish για να περάσει αυτό δεύτερο. Κατερινάκη Αλληνάκη και να δούμε Μαγκόναγκαλ ή Αλόδιο πιο πίσω.